Halloween. Black Friday. Χριστούγεννα. Τους τελευταίους δύο μήνες συζητάμε συνέχεια για ξενόφερτα έθιμα και αν είναι ok να τα κάνουμε και στην Ελλάδα. Το ότι να είναι, παρακολούθησε με προσοχή τα πολύ σοβαρά επιχειρήματα που ακούγονται πάνω σε αυτό το αντικείμενο και έρχεται τώρα να προσθέσει τα δικά του ακόμα πιο σοβαρά επιχειρήματα με τρία πράγματα που είναι ξενόφερτα και δεν φαίνεται να ενοχλούν κανέναν. Νούμερο 1. Το Πάσχα. Οι αρχαίοι σίγουρα ξύνιζαν τα μούτρα τους με τις Αμερικάν, τις Ιουδαίες που κάνουν οι ηλίθιοι συμπολίτες τους. Έκου εκεί Πάσχα, είχαν και στο χωριό κράτος τους Πάσχα. Είναι ξενόφερτα. Χάθηκαν οι ωραίες ελληνικές παραδόσεις, όπως να σφάζεις την κόρη σου για να φυσήξει. Έλα, τέλα, να πούμε. Νούμερο 2. Ξενόφερτη συνήθεια που δεν μας χάλασε. Το ποδόσφαιρο. Αν δεν αντιγράφαμε το ποδόσφαιρο από τους Άγγλους, τώρα θα παίζαμε στο στοίχημα ποιος αλλημένος με λάδι θα βάλει περισσότερα σε έναν άλλον αλλημένο με λάδι. Και βέβαια, εντελώς τελείως ξενόφερτη συνήθεια είναι και τα παντελόνια. Τα εντελώς ξενόφερτα παντελόνια ήρθαν να αντικαταστήσουν τα αυθεντικά ελληνικά ρούχα, όπως το φέση, είναι τουρκικό, τη φουστανέλα, είναι αλβανικό, και το τζαρούχι, είναι του Ιμπάρμπο.